Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και ενώ βλέπετε εσείς πάντα σε ζωντανή εικόνα και ζητώ από τους συναδέλφους να μας κρατήσουν τη ζωντανή εικόνα όσο συνομιλούμε με τον κύριο Φιτσιάλο, τον γενετιστή. Τον βλέπουμε στη σύνδεσή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιτσιάλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Βιέννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς για την ανταπόκριση. Το ερώτημα είναι ένα. Πόσο γρήγορα θα πάρουν απαντήσεις οι συγγενείς αυτών των ανθρώπων που πολλές φορές δεν έχουν πάρει ούτε σωρό, έχουν πάρει μέλη, έχουν πάρει ιστούς. Έχουν πάρει οδοντοστοιχείες, κύριε Φιτσιάλο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Θα υπάρξουν διαφορετικές διαδικασίες. Mm-hmm. Οι πρώτες, οι απλές διαδικασίες θα είναι πολύ γρήγορες, όπως ήδη έχουν γίνει κάποιες ταυτοποιήσεις DNA. Στα σύγχρονα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως είναι τα αστυνομία, όπως είναι το δικό μας, υπάρχουν ρομποτικά συστήματα μέσα. Mm-hmm. Οπότε σε μερικές ώρες για τα πρώτα δείγματα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Ναι. Δεν είναι μια ανάλυση one step, ένα βήμα, είναι διάφορα στάδια. Αυτό ισχύει ανάλυση. Αν έχετε πτώμα, να το πω εγώ απλά. Αν έχουμε σάρκα, αν έχουμε σάρκα. Δηλαδή κάτι απλό, που μπορούμε να κόψουμε ένα κομμάτι σάρκα, ένα κομμάτι μη, ένα οστό, εκεί πέρα τα πράγματα πάνε πάρα πολύ γρήγορα. Αν υπάρχει απανθράκωση για παράδειγμα ή αν υπάρχουν μέλη, είναι διαφορετική διαδικασία. Εκεί πόσο διαρκεί? Εκεί πέρα μπορεί να διαρκέσει πάρα πολλές ημέρες, μπορεί και εβδομάδες. Ωστόσο, δεν φτάνει να διαρκέσει. Ο σκοπός είναι να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα. Ναι. Για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα, όταν έχουμε κακής ποιότητας γενετικό υλικό, κατακαιρματισμένο όπως το λέμε, δηλαδή το DNA είναι μια αλυσίδα, μια διπλή έλικα που λέμε, αυτή κατακαιρματίζεται, σπάει. Ναι. Όταν σπάει, δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε μέσα στο εργαστήριο. Άρα εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε εξειδικευμένες τεχνικές που είναι για κατεστραμμένο DNA, για πολύ κατακαιρματισμένο DNA. Και αυτό υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια που το κάνουν. Μην περιμένουμε δηλαδή αύριο το πρωί να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για όλα τα ευρήματα. Θα πρέπει να απευθυνθούμε σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Ένα από αυτά είμαστε και εμείς, διαπιστευμένο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα. Όπου θα παλέψουν, δηλαδή θα πρέπει εδώ πέρα όλα τα επιστημονικά εργαλεία που υπάρχουν διεθνώς διαθέσιμα, θα πρέπει να μπουν στη μάχη, σε αυτή τη δύσκολη μάχη, για να μπορέσουμε να αντλήσουμε τη γενετική πληροφορία που. Να είμαστε πρακτικοί, κύριε Φιτσιάλο, διότι μπορεί να παρακολουθούν συγγενείς ανθρώπων οι οποίοι αγνοούνται ή συγγενείς αυτών των συγγενών και θέλουν να μάθουν αν για παράδειγμα δεν έχει εντοπιστεί η σωρός του οικείου μου προσώπου και έχει βρεθεί ένα μέλος. Πότε θα έχω την απάντηση αν είναι αυτός ή αν ανήκει σε άλλο? Αύριο? Σήμερα? Μεθαύριο? Εάν είναι σε καλή κατάσταση, σε μερικές ημέρες να πούμε, διότι θα είναι μεγάλος όγκος των δειγμάτων, σε μερικές ημέρες θα έχουμε τα αποτελέσματα. Ωστόσο, επειδή γνωρίζουμε το τι συνέβη εκεί πέρα, γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κρίξεις, γνωρίζαμε ότι υπήρξαν υψηλές θερμοκρασίες, απίστευτα υψηλές θερμοκρασίες, όλα αυτά είναι παράγοντες που τα άτομα που βρισκόντουσαν σε εκείνα τα σημεία του τρένου θα έχουν. Τα σώματά τους, τα μέρη του σώματός θα έχουν υποστεί αλλίωση. Αυτό είναι δεδομένο. Με συγχωρείτε που επιμένω σε αυτή την κάπως μακάβρια κουβέντα, αλλά τι να γίνει τώρα. Ας υποθέσουμε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την ατυχία να είναι στο σημείο που αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες 1000 και 1200 και 1500 βαθμών. Πόσο μπορεί να διαρκέσει, κύριε Φιτσιάλη? Θα σας το πω αλλιώς. Θυμάστε το ναυάγιο του Norman Atlantis? Δυστυχώς το θυμάμαι, δυστυχώς. Όπου ναι, ήταν οι άνθρωποι στον γκαράζ. Δεν ταυτοποίησανε τίποτα εκεί πέρα. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι και τα πολιτικά πρόσωπα και η κρατική λειτουργία θα πρέπει αυτή τη φορά να έχουν την νοημοσύνη, πραγματικά νοημοσύνη, να απευθυνθούν σε πιο εξειδικευμένα εργαστήρια, αν αυτό χρειάζεται, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πιο εξειδικευμένες τεχνικές. Με συγχωρείτε, λέτε ότι κάποιοι μπορεί να παραμείνουν αγνοούμενοι και από αυτή την τραγωδία? Γιατί, στο Norman Atlantic, γιατί πήγαινε, πριν 7 χρόνια, πριν μερικά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο. Εκεί πέρα δεν ταυτοποιήθηκε σχεδόν τίποτα. Ό,τι υπήρχε κάτω στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά σταμάτησαν εκεί πέρα, δεν ασχολήθηκαν παραπάνω. Εδώ πέρα αυτό πρέπει να περάσει το μήνυμα, ναι. Είναι αρκετά ως εδώ, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτές τις υποθέσεις. Άρα θα έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα, μπορεί και κάποια δεύτερα, μπορεί και κάποια τρίτα. Ό,τι από εκεί και πέρα δεν μπορούμε, αυτοί που κάνουν αυτή τη στιγμή, να προσπαθήσουν και κάποιοι άλλοι να βγάλουν κάποια ποιοι αποτελέσματα. Άλλοι μην το αφήσουμε. Άλλα εργαστήρια, όπως είναι το δικό μας, όπως είναι και άλλα στην Ευρώπη, που είμαστε εξειδικευμένα σε κάποιες ειδικές τεχνικές κατακαιρματισμένο DNA. Αυτό εννοώ. Το κρατώ αυτό το μήνυμα το οποίο δίνετε. Παρακάτω, μέχρι τέλους. Το ξέρετε γιατί έρχεστε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το πολύ βαρύ ερώτημα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να μην έχεις τι να θάψεις. Τίποτα χειρότερο. Πέρα από το να βρεις τον άνθρωπό σου.
Θέλει υπομονή, το θέλει ξέρω ότι θέλει υπομονή. Σιγά σιγά θα βγουν, αλλά όπου κολλήσουμε, να μην κολλήσουμε στους τύπους. Να πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, συμφωνώ να απόλυτα σε αυτό. Να βρει κολλήσουμε. Τον τρόπο η πολιτεία. Γίνεται, να βρει τον τρόπο η πολιτεία, απλώς. Κύριε Φιτσιάλο, να μην το επιτρέψει. Να μην το επιτρέψει οι άνθρωποι να μείνουν με το ερωτηματικό αν αυτό το οποίο βρέθηκε είναι του παιδιού μου, του ανιψιού μου, του ξαδέρφου μου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, όπως προσφάτως κάνανε, να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια. Σας ευχαριστώ κύριε Φιτσιάλο. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε, όσο βαριά κι αν είναι η συζήτησή μας. Να είστε καλά. Έχουμε να τα ξαναπούμε υπό καλύτερες συνθήκες. Εγώ το ίδιο.